Με μια αιχμηρή επιστολή που αναφέρεται στην έως τώρα υποβάθμιση των θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης από τους ντόπιους αυτοδιοικητικούς παράγοντες, χαρακτηρίζοντάς τους ως ένα ανακυκλούμενο και αρτηριοσκληρωτικό κατεστημένο, ο υποψήφιος δήμαρχος Ξάνθης Γιώργος Χατζηθεοδόρου καλεί τους δημότες της Ξάνθης να συμπαραταχτούν με την κίνηση Πολίτες για την Ξάνθη με στόχο να σχεδιάσουν όλοι μαζί την πόλη που θέλουν να ζουν. Ειδικότερα ο κύριος Χατζηθεοδόρου αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανοιχτή επιστολή κάλεσμα που δημοσιοποίησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαστε πολίτες αυτής της πόλης, πολίτες για αυτή την πόλη. Είμαι επικεφαλής μιας δημοτικής δημοκρατικής παράταξης που έχει ως στόχο να μεταφέρει τις αξίες της συλλογικότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση, τις αξίες της ισότητας και της δημοκρατίας σε ένα σύστημα που μέχρι χθες στήριζε την παντοδυναμία του εκάστοτε δημάρχου. Επιδιώκουμε να εκπροσωπήσουμε τη δύναμη και τις επιθυμίες των πολλών απέναντι στις προσωπικές στρατηγικές λίγων παραγόντων. Για πολλά χρόνια οι ντόπιοι αυτοδιοικητικοί παράγοντες υποβαθμίζουν τους θεσμούς καθώς πολιτεύονται υπέρ προσωπικών στόχων ή και υπέρ τοπικών συμφερόντων, μετατρέποντας την τοπική αυτοδιοίκηση σε πεδίο στήριξης στενά κομματικών επιλογών, αυθαιρετώντας ενάντια στην θέληση των πολιτών. Επί 45 συνεχή χρόνια έχουμε παρουσία της ίδιας παράταξης και των ίδιων φυσικών προσώπων ή συγγενόντων στην Δημοτική Αρχή. Ο κύκλος αυτός κλείνει και έφτασε η ώρα της ανατροπής ενός αρτηριοσκληρωτικού κατεστημένου. Η απλή αναλογική έρχεται να ανοίξει το δρόμο για την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης με νέες δυνάμεις, νέες ιδέες και νέους ανθρώπους. Ενισχύει την συμμετοχή καθώς αυτή έχει πια αντίκρισμα στα όργανα εκπροσώπησης και δεν συνθλίβεται κάτω από πλαστές πλειοψηφίες που τροφοδοτούν τον συγκεντρωτισμό. Αντιπαλός μας, εκτός από το συνεχώς ανακυκλούμενο παλαιό αυτοδιοικητικό προσωπικό που θεωρεί ότι ο Δήμος τους ανήκει, είναι η αντίληψη ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη μας, ότι δεν έχει νόημα η συμμετοχή. Η συμμετοχή του κόσμου είναι το μεγαλύτερο στοίχημα και η πόλη δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτόν. Είμαστε μια δημοκρατική παράταξη, μια συλλογικότητα της σκέψης, της συμμετοχής, της πρότασης, της δράσης, της ανατροπής. Προερχόμαστε από διαφορετικές αφετηρίες. Είμαστε εργαζόμενοι, άνεργοι φοιτητές, συνταξιούχοι, επιστήμονες, επιχειρηματίες και συνεργαζόμαστε για την Ξάνθη της δημιουργίας, την Ξάνθη που θα απελευθερώσει τις δυνάμεις της, που θα βγει από την εσωστρέφεια και θα φύγει μπροστά. Ξέρουμε ότι η λέξη φετίχ είναι αυτή των ανεξάρτητων υποψηφίων. Είμαστε αντίθετοι στις υποτιθέμενες ανεξάρτητες υποψηφιότητες. Στην πραγματικότητα, μέσα από μια ψευδεπίγραφη ανεξαρτησία, κρύβουν τους δεσμούς εξάρτησής τους με αντιδραστικές, αντιλαϊκές πολιτικές δυνάμεις και παραδόσεις, τη σύνδεσή τους με ντόπια και κεντρικά συστήματα εξουσίας. Εμείς ποτέ δεν κρύψαμε την πολιτική μας ταυτότητα, δεν ζητήσαμε όμως και πολιτικά φρονήματα. Στη δημοτική μας κίνηση βρίσκουν χώρο όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες, όλοι όσοι αγαπάνε την Ξάνθη και δεν τη φαντάζονται ως μια μικρή επαρχιακή κωμόπολη, όλοι όσοι οραματίζονται έναν Δήμο που θα διοικείται από τους πολλούς και δεν θα διοικούν οι λίγοι. Θέλουμε ένα Δήμο αλληλέγγυο, ανοιχτό, δημοκρατικό και αποτελεσματικό. Ένας Δήμος που δεν νοιάζεται και δεν ακούει όλους τους πολίτες του δεν μπορεί να είναι δημοκρατικός. Αν δεν είναι δημοκρατικός, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός. Είναι ένας Δήμος για τους λίγους, για τους ημέτερους που πρέπει να εξυπηρετήσουμε, για τον Δήμαρχο και τους συμβούλους του που πρέπει να ξαναβγούν. Είναι ένας Δήμος που δεν το θέλουμε. Πασαρέλα υποψηφίων μεγάλων ονομάτων χωρίς στόχευση και πρόγραμμα, μηχανισμός προσωπικής προβολής και όχι προσφοράς και υπηρέτησης της κοινωνίας. Εμείς, οι πολίτες του Δήμου Ξάνθης, η μεγάλη πλειοψηφία αυτού του τόπου, θέλουμε να αλλάξουν όλα αυτά. Είμαστε εδώ και είμαστε παρόντες. Σχεδιάζουμε την πόλη που θέλουμε να ζούμε. Σχεδιάζουμε την πόλη που διεκδικεί το μέλλον της. Καλούμε σε μια προοδευτική συμμαχία για να ανατρέψουμε το παλιό, να αφήσουμε πίσω την εποχή της αδράνειας, της απαξίωσης και της ιδιοτέλειας. Έλα μαζί μας να φτιάξουμε το κοινό μας μέλλον στο όραμα για τη δική μας πόλη, καταλήγει η ανακοίνωση του κ. Χατζηθεοδόρου.